Λοιπόν, να θα είμαστε μέιτα. Να συνεχίσω, να το πιάσω το νήμα από ναι, εκεί. Ναι, λέγαμε για τα παιδιά που είναι παραλλαγικές. Ναι. Είπαμε για τις δεύτερες και τρίτες και πέμπτες και όγδοες και δέκατες ευκαιρίες. Τις πιάχνουμε μόνοι μας. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα μάτια, τα μάτια και αυτό εδώ, τα αυτιά, τις κεραίες και πάνω απ' όλα να είμαστε θετικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να τώρα, αφού η εκπομπή σήμερα έχει έτσι μια ακανόνιστη ροή, να πω ότι είδα ότι γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια ενός πολύ γνωστού του νέου κύματος, νομίζω, ή του όχι, παλαιότερου τραγουδιστή, του... Αχ, και ήταν και η Ζωζό, το δύο φορές Ζω, η Ζωζό η Σαπιτσάκη. Ναι, και ο άνθρωπος αυτός, αχ, τώρα θα τον θυμηθώ, όχι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είπε, επειδή τον ρώτησα για τη μακροζωία του και πού οφείλει, και είπε στο γέλιο, στη θετική διάθεση και στο ότι δεν αφήνω τίποτα αυτό το οποίο εμείς λέμε τοξικό να μπαίνει μέσα μου ή να βγει από μέσα μου. Εντάξει, οι φίλοι μας με ενημερώνουν ότι φαίνεται μια χαρά έξω το βιντεάκι. Δεν ωραία, γιατί και εμένα μου βλέπουμε τώρα. Ωραία. Πολύ λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, έτσι, παιδιά, θετική διάθεση και ένα-ένα τα βήματα. Λοιπόν, τώρα τελειώσατε με την... Την έκθεση, πάμε στα άλλα. Ναι, ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τώρα είναι τα αρχαία. Μιλάω για τα δικά μου. Ναι, τώρα εσείς οι υπόλοιποι έχετε... Λοιπόν, καλό κουράγιο, παιδιά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Πάμε λοιπόν και στα της Φολεγάνδρο. Και να ευχηθούμε και στα παιδιά από τη Φολεγάνδρο που δίνουν οι πανελλάδικες. Επίσης και σε αυτά, καλή δύναμη. Μιχάλη, φίλε μας, βοήθησε τα παιδιά, στα δυνατά. Μπουστάρισέ τα, δώσ' τους κουράγιο, θα πάνε τέλεια. Δώσ' τους όθηση. Εάν και εφόσον ενδιαφέρονται πραγματικά. Γιατί εντάξει. Ναι, νομίζω ότι έχει 2-3 παιδιά που θέλουν να δώσουν πανελλαδικές. Νομίζω πως ναι. Τα παιδιά να πετύχουν. Ναι. Τους το ευχόμαστε ολόψυχα. Έλεγα λοιπόν ότι δείτε εσύ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και όλα αυτά. Ναι. Εντάξει. Εμείς είμαστε εδώ. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι δημόσιοι. Πάλι να πάρουμε τριήμερο. Εργαζόμαστε. Εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και σαν και εμάς είναι πολύ. Πάρα πολύ σκόρμα. Αλλά γιατί το λέω. Γιατί όσοι φύγουν, τελικά θα έχουν μάλλον ένα καλό καιρό. Να, δηλαδή το καλοκαίρι θα μας κάνει τη χάρη. Από αύριο, να από αύριο και θα ωραία, και να πούμε και τα μάτια γιατί έχουμε γεμίσει χώμα. Ο καθένα σκέφτεται το δικό του. Αυτό το μία εκπομπή εκ των ενόντων. Δηλαδή ο καθένα λέει. Είναι ξέρει, λέει να πλύνω το αμάξι, να πλώσω τα ρούχα. Είναι όλα αυτά που σκέφτεται ο καθένα. Α πούμε κάτι τέτοιο. Α πάμε τώρα στα ουσιαστικά γιατί δεν γνωρίζουμε για καφέ. Λοιπόν, είναι, το ουσιαστικό είναι ότι ενημερώθηκα σχετικά με τα εισιτήρια των κυκλάδων ότι υπάρχει μια έκπτωση στις τιμές, υπάρχει μια έπεσαν τιμές, κάτι τέτοιο. Δεν έχω αλλά δεν είναι ίσως τόσο αυτό όσο... Έχω ακούσει ανάλογος και σε ποιο, για ποιο νησί πρόκειται. Σήμερα όμως είδα σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια να φεύγουν γεμάτα τα πλοία, ο κόσμος να λέει ότι τελικά να φεύγουμε, ότι δεν είναι και τόσο ακριβά, άκουσα από κάποιους, κάποιοι άλλοι λένε κάτι άλλο. Γεμάτα είναι τα νησιά, τουλάχιστον οι προορισμοί, οι οποίοι είναι και οι πιο δημοφιλείς. Για να... ακούω όμως και την άλλη φωνή, η οποία μιλάει για ακρίβεια και βλέπω και τις αναρτήσεις και στην ειδησιογραφία, επειδή την παρακολουθώ γενικότερα. Για τις Κυκλάδες μιλάω πάντα. Εγώ αυτό που ξέρω από προσωπική εμπειρία είναι ότι ναι, είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Ιδίως για τη Φολέγανδρο, ένα ζευγάρι για να πάει με ένα αμάξι, να μείνει κάποιες μέρες, αν πάρει το δικό αμάξι, θέλει 500 ευρώ να πάει και να έρθει με το συμβατικό πλοίο. Δεν μιλάμε για τα πλοία τα γρήγορα. Λοιπόν, εκεί υπερδιπλασιάζεται η τιμή. Κοίτα τώρα. Είναι δυσβάσταχτο για τον Έλληνα και το ξαναλέω αυτό, ναι, γιατί όλοι είμαστε εργαζόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι. Και δεν νοείται μια οικογένεια για να πάει 5 μέρες διακοπές σε ένα νησί ελληνικό να θέλει 4-5-6 χιλιάρικα. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά στη
στα μεσαία εισοδήματα. Ναι, και αυτό το Κυκλάδες λέει δεν είναι για τους Έλληνες. Και... Γιατί να μην είναι για τους Έλληνες, δηλαδή, να πούμε κάτι. Κάνεις, δηλαδή, απαγορεύεις τον Έλληνα με κάποιον τρόπο να επισκεφτεί τον τόπο του. Και δεν μιλάμε μόνο για τη Φολέγανδρο, άκουγα για τις ΣΥΦΕΜΕΣ, άκουγα για την καλά, η Μύκονος είναι πλησίαζε τη συζητάμε, άκουγα για την Πάρο, άκουγα για την Άξο. Και κάπου εδώ ότι αρχίζουν να γυρνούν την πλάτη στη Μύκονο. Αυτή ήταν και αυτό ήταν και ο τίτλος του άρθρου. Στη Μύκονο θα τη γυρίσουν την πλάτη, γιατί πάει είναι πολύ ελιτίστικη, το άκουσα και εγώ σήμερα το πρωί στο ράδιο. Πάει για οικονομικές δυνατότητες απλησίαστες για τον Μέλλον. Λοιπόν, έτσι για να τα λέμε, γιατί πραγματικά οι Ελληνίδες είμαστε, αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά. Αυτό με το μικρόφωνο. Αλλά είμαστε Κυκλαδίτισες επίσης, Φολεγανδρίτισες, Φολεγάνδριες εν κατακλείδη, και θέλω να απευθυνθώ στους συμπατριώτες μας, όχι μόνο της Φολεγάνδρου, αλλά και των Κυκλάδων εν γέννη, γιατί ξέρουμε ότι και μας βλέπετε και μας στέλνετε και σχόλια. Μήπως κάτι κάνουμε λάθος? Ρητορική ερώτηση. Κάτι, λοιπόν, μήπως, ναι, αυτό είπαμε, ρητορική. Ναι, άρα, μήπως πρέπει να το δούμε και λίγο αλλιώς, δηλαδή να μην τη σφάζουμε την Αγελάδα, ακούγεται και κάπως, αν την αρμέγουμε λελογισμένα, θέλω να πω, προοπτικά να το δούμε. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο κατάλληλοι από εμένα, εγώ έτσι θέτω το ερώτημά μου αυτό εδώ, το προβληματισμό μου, οι οποίοι μπορούν να το δουν και να το βελτιώσουν, αν όχι να το διορθώσουν. Και σε αυτούς απευθύνομαι και ξέρουν εκείνοι ποιοι είναι. Λοιπόν, για να έχουμε προοπτική, για να μην έρθει η μέρα, η αποφράδα, που θα κλείσουμε, που θα πούμε ως εδώ ήτανε. Α, ήτανε μία μόδα, ήτανε κάτι, αλλά τελικά πεπερασμένο. Και αυτό τη μόδα κάθε 10 χρόνια, αυτό για τα ρούχα, για τα αξεσουάρια, ξέρουμε τι σημαίνει να πέσεις, ξέρεις, να πέσεις και τελικά πέφτεις και στην αφάνεια από ένα συγκέντρο, δηλαδή, ναι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι, τι γίνεται, στα νησιά μας, μιλάω, εξιδίων κρίνω, ότι εγώ θα πάω στη Φολέγανδρο και εσύ θα πας στη Φολέγανδρο, γιατί είναι τόπος καταγωγής μας, έχουμε το σπίτι μας, την περιουσία μας και πρέπει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να το επισκεφτούμε, γιατί δεν είναι και εύκολη πρόσβαση, επειδή είναι ένα νησί μακριά από την Αθήνα, με δύσκολα τα δρομολόγια, δεν είναι εύκολο να πεις παίρνω το αυτοκίνητό μου, πάω ένα τριήμερο και ξαναπάω άλλο ένα τριήμερο. Θα κάνουμε απόφαση να πάμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Για τον ξένο τουρίστα θα έρθει, θα κάνει τις διακοπές του, αν ευχαριστηθεί θα ξανάρθει, αν δεν ευχαριστηθεί δεν θα ξανάρθει, θα πει γιατί να πάω στη Φολέγανδρο, δεν ξαναπατάω, δεν πάω Ελλάδα, πάω Ιταλία, πάω Ισπανία και θα δυσφημίσει. Και εδώ να πω κάτι το οποίο μετά... συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά να πούμε κάτι πάνω σε αυτό λοιπόν. Κάτι το οποίο μου επαναλαμβάνουν άνθρωποι του εμπορικού χώρου, ότι ένας ευχαριστημένος πελάτης θα σου φέρει άλλους 5. Ένας δυσαρεστημένος θα σου διώξει 10. 10, 20. Ναι. Γιατί η δυσφήμιση λοιπόν, είναι... Δηλαδή... Ας το βάλουμε αυτό καλά στο μυαλό μας και ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Διότι από τη μια γίνονται πράγματα, βλέπω τις προσπάθειες, τώρα ενημερώθηκα ότι η κυρία Μαρία Ναβάλη, η δήμαρχος της Σύφνου, την οποία αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή και της στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Την καλησπέρα μας. Θα κάνει ένα δρόμενο, να το πω πιο σωστά, με τις φρικτορίες. Ναι, το διάβασα. Ναι. Και έχει συμπεριλάβει στο όλο το Φολέγανδρο. Και τη Φολέγανδρο και αρκετά νησιά του Κυκλάδου. Πολύ ωραίο αυτό. Να εξηγήσουμε όμως την θα πούμε την Ιφρυκτορία, αλλά κάνουμε κάτι τέτοιο από τη μία και από την άλλη δεν φροντίζουμε, έτσι ώστε να έρθουν περισσότεροι και όχι μία φορά, αλλά με προοπτική και δεύτερης και τρίτης.
να έρθουν και να πούνε «Α, πήγα εκεί, είδα αυτό, το είδα αυτό, ήταν πάρα πολύ ωραίο και πέρασα όμορφα και έφαγα καλά και ξανά αυτό και ήταν πολύ καλές και να πω και το άλλο, ναι, αυτό ακριβώς, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επισκεφτούν τα νησιά μας και να παρακολουθήσουν αυτά τα δρόμενα. Μπορεί και εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω ότι «Α, πολύ ωραία, να πεταχτώ στη Σύφνο, να δω πώς είναι οι φρικτορίες, να αρχίζει και βάζει κάτω χαρτί και μολύβι και λες δεν μπορώ να πάω γιατί έχει τόσο το εισιτήριο, τόσο το δωμάτιο, είναι ακριβό το φαγητό, στη σύγχρονη φωλέδρο, πουδήποτε. Απαγορευτικό. Mm-hmm. Άρα καθημερινά θα σε πετάει έξω. Και μπορεί σίγουρα εμείς σαν κυκλαδίτες, ως κυκλαδίτες, να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα εισιτήρια. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά την ακρίβεια στο φαγητό, στη διαμονή και στα έξοδα που έχει κάποιος για να πάει σε ένα νησί. Αλλά αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, τουλάχιστον να είναι το value for money. Δηλαδή να πληρώσω για κάτι, αλλά να αξίζει πραγματικά τα λεφτά του. Ναι. Όχι να πληρώσω για κάτι επειδή πήγα στη Φολέδρο, στη Σαντορίνη, στην Ίω, Σύφνο, στη Μήλο, έφαγα μία μερίδα φαγητό κακής ποιότητας και την πλήρωσα σε τρελή τιμή, επειδή τώρα, είναι στη Μήλο. Ναι, και τώρα ξέρω. Επειδή είναι στη Φολέδρο. Τώρα θα κάνω και εγώ το διαβόλιο. Ξέρεις, θα πούνε κάποιοι ότι μα γιατί γκρινιάζεται. Όχι, θα γκρινιάξουν οι. Γιατί εγώ θα φθώ. Έτσι κι αλλιώς στο νησί. Ο δικηγόρος του διαβόλου. Δηλαδή, αυτό θα πούνε και αυτό λένε. Μα το λένε, εγώ το λοιπόν, ακούω. Δηλαδή, έχω ακούσει. Με το να τα βάζουμε κάτω από το χαλί, δεν διορθώνουμε τα πράγματα. Και αντιμετωπίζουμε. Κάτι. Και είναι και αυτό το άλλο που λένε. Το έχω ακούσει και στο νησί μας. Άμα δεν τους αρέσει, μην έρχονται. Δεν είναι έτσι. Αν δεν μου αρέσει εμένα και δεν έρθω εγώ. Δεν έρθει ο άλλος. Ο παράλληλος, στο τέλος δεν θα έρθει κανείς. Ναι, και ξέρει. Και δεν μπορείς να το λες έτσι, δεν με νοιάζει, γιατί είναι αυτό που είπες πριν εσύ. Αν εγώ πάω στο Φολέγανδρο, είναι ακριβά, δεν ευχαριστηθώ, πληρώσω λεφτά που δεν αξίζουν, δηλαδή πράγματα που δεν αξίζουν τα χρήματά τους, θα έρθει και σου πω, θα μου πεις πού πήγες, Μαρίνα, Φολέγανδρο. Mm-hmm. Να πάω, είναι ωραία, έχω ακούσει. Α, μωρέ, μην πας. Δεν αξίζει, πανάκριβο νησί. Δεν έχει κάτι ωραίες παραλίες και μια ωραία χώρα, αλλά είναι πολλά τα λεφτά που ναι, δώσεις. Να πω, λοιπόν, πήγαινε κάπου αλλού. Να πω λοιπόν, ναι, αυτό τώρα, ότι κάποιοι θα πούνε ότι μα τι κάνουν τώρα, δυσφημίζουν το νησί τους. Όχι. Κούραμε το αγαπάμε και θέλουμε να προλάβουμε τα χειρότερα. Μπροστά γιατί μας είναι, κάποιοι εκεί εγκλωβισμένοι στο μικρό κόσμο, γιατί είπαμε εγώ είμαι κακιά, αλλά ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεόδωρο, και Γιώργο Λιβάνη. Και τον Γιώργο. Ναι, αναφερόμαστε στον κύριο Θεόδωρο πρώτα και τον Γιώργο. Και πόσα ωραία πράγματα θα κάνουμε, τα είπαμε εμείς off camera, τα είπαμε έξω, θα τα δείτε εσείς εν καιρό. Ναι. Για να δώσουμε προοπτική στα νησιά μας, ο καθένας αυτό το οποίο μπορεί, από εκεί, από όπου μπορεί. Από ένα κανάλι, από μια εφημερίδα, εδώ, αχ, τώρα θα μου επιτρέψεις από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θα το πω μετά, γιατί δημοσιεύτηκε και το πρώτο μου άρθρο στην εφημερίδα του καναλιού. Το που χάθηκε το γέλιο μας, είναι και επίκαιρο, το αφιερώνω και στα παιδιά της καρδιάς μου και γενικότερα στα παιδιά τα οποία δοκιμάζουν τώρα στις πανελλαδικές, κάνω έτσι, επαναφέρω το θέμα, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, να γελάμε, είδες που είπα και πριν. Έλεγα λοιπόν ότι. Μα, είπε ο κ. Λιβάνιος ότι είναι σωστή. Εσένα για μένα είναι και άλλοι. Όπως είμαι εγώ, είναι και άλλοι. Λοιπόν. Αλλά ας πούμε ότι είμαι η κακιά. Ξέρετε, αλήθεια είναι. Υπάρχει θέμα. Πρέπει να το δούμε και να το λύσουμε. Και εν πάση περιπτώσει, σε νησιά όπως η Φολέγανδρος, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πόσες εναλλακτικές έχουμε. Ή να το θέσω αλλιώς. Έχουμε πολλές. Πόσες από αυτές έχουμε υλοποιήσει, αξιοποιήσει, προωθήσει, βελτιώσει, φέρει στην επιφάνεια. Όχι. Και ξέρετε, η επιφανειακή ενασχόληση με κάτι δεν δίνει προοπτική. Είναι σημαντικό. Το τονίζω αυτή τη λέξη προοπτική. Λοιπόν, αυτά. Τροφή για σκέψη. Ναι, έτσι. Σκεφτείτε το. Ακόμη προλαβαίνουμε. Είναι Ιούνιος, η σεζόν ξεκινάει, η full season ξεκινάει γύρω στις 15 Ιουλίου, μέχρι τέλος Αυγούστου. Σκεφτείτε το για να
μας διαφημίσουν αυτοί που θα έρθουν και δεν είναι από τη Φωλέγανδρο. Γιατί είναι να τόσο μην ωραία τα νησιά μας. Είναι πανέμορφες Κυκλάδες. Και αλλά και τόσο ωραία πράγματα. Και ένα και άλλο να δούνε που θέλω έτσι να το πω. Επειδή λόγω δουλειά εργασία ασχολήθηκα λίγο με τις αιτήσεις που είναι για τον κοινωνικό τουρισμό κτλ. Το προηγούμενο πρόγραμμα πέρσι, φέτος δεν ξέρω ακόμη με τους παρόχους. Ένα που έχω να πω είναι ότι στη Φωλέγανδρο ούτε ένα κατάλημα δεν συνεργάζεται με τον κοινωνικό τουρισμό. Ναι. Ναι. Δηλαδή αυτομάτως σου λέει δεν θέλω τη μεσαία τάξη, δεν θέλω τα επιδοτούμενα. Με ρώτησαν. Δεν θέλω τα επιδοτούμενα. Σου λέει ο Φωλεγάνδρος ξενοδοχός. Με ρώτησαν χθες. Και πετάει απ' έξω τον Έλληνα. Και δεν ήξερα. Πετάει απ' έξω τον Έλληνα. Καλά, είναι λίγα τα καταλήματα. Ναι. Πετάει απ' έξω τον Έλληνα. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Δηλαδή, απαγορεύουμε εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες στους Έλληνες να έρθουν να γνωρίσουν τον τόπο τους. Την Ελλάδα. Ναι. Και ξέρετε, κάποιες φορές για να σε μάθουν πρέπει να συστηθείς. Καταλαβαίνω, το ακούω, μου το έχουν πει, μα δουλεύουμε με το Airbnb, δουλεύουμε διαδικτυακά. Ελληνικά, δουλεύουμε με, ναι, με εξωτερικό που κλείνουν τα πακέτα για τα ξενοδοχεία κτλ. Αλλά τελικά πρέπει να δούμε και τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε. Θέλουμε μόνο την ζωή συναλλάγματος, ξέρω εγώ, το συναλλάγματος μάλλον χρήματος. Εντάξει, να έρθει ο εδώ, τουρισμός προφανώς, είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Είναι. Ναι, αλλά, ξέρετε, έχουν κλείσει και εργοστάσια στη βαριά βιομηχανία. Έτσι, εγώ το λέω. Όχι, έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρετε, για τον εξωτερικό τουρισμό, κάποιοι προορισμοί έρχονται και παρέρχονται ως μόδα. Αυτό το ναι, είπαμε ναι πριν. Φέτος Ελλάδα, τώρα Ιταλία, είμαστε εμείς. Ισπανία. Αλλά τώρα, μέχρι τώρα είμαστε εμείς. Και θα είμαστε ακόμα, δεν, μπορεί δεν γίνεται κάτι. Του χρόνου να είναι η ανάφη. Παραχρόνου η σύκκινος, δεν έχει να κάνει. Ναι, δεν γίνεται κάτι ξαφνικά, αλλά σταδιακά. Και αυτό το σταδιακά μας δίνει και το περιθώριο της αντίδρασης. Γιατί το ακούμε, το βλέπουμε και αν δεν το βλέπουμε τουλάχιστον το ακούμε να έρχεται. Λοιπόν, ας προνοήσουμε για να μην είμαστε μία μόδα η οποία θα περάσει. Δηλαδή, και αυτό αφορά γενικότερα στην Ελλάδα. Και επομένως αφορά και την Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να μας αφορά γιατί αφορά σε εμάς. Είναι ένα θέμα, αλλά έχουμε και ωραία, γιατί έχουμε ωραία πράγματα να δείξουμε και είναι και κρίμα. Σαν Φωλέγανδρος λες γενικώς Κυκλάδες σε Ελλάδα. Ως Κυκλάδες, μιλάω ως για τις Κυκλάδες και για τη Φωλέγανδρο. Να πούμε τώρα για τις Φικτόριες, να τελειώσουμε τον δρόμο της Ύφνου. Ναι. Αφού συμμετέχει και η Φωλέγανδρο. Ναι. Κάποια στιγμή είχα κάνει μία ερώτηση στο μάθημα, τέλος πάντων, γιατί, μάθημα. Ναι, στο μάθημα με μαθητές, όπου τους είχα θέσει το ερώτημα, κάναμε όμηρο, και πώς πήρε το μήνυμα, ας πούμε, η κληρονομήστρα και προετοίμασε τον αφανισμό του Αγαμέμνονα, ότι έπεσε το κάστρο της Τροίας και θα γυρίσουν. Δεν υπήρχαν τρόποι. Κάποια παιδιά είπαν ότι με το καράβι, κάποιο καράβι ίσως ήταν πολύ λοιπόν. Και εκεί τους είπα για αυτό, για τις Φλικτορίες. Ήτανε το αγγελιοφόρον πυρ, δηλαδή από ένα ύψωμα, όπου άναβαν μία φωτιά, την έβλεπαν τη φωτιά σε ένα άλλο ύψωμα, κάπως πιο μακριά, άναβαν και εκεί φωτιά και έτσι από ύψωμα σε ύψωμα μεταδιδόταν η είδηση. Ναι, είναι κάτι, είναι κάτι αυτό, σαν τους φάρους που είναι. Ναι, ο ένας χτυπάει απέναντι από τον άλλο για να κεβάζουν σημάδι. Είναι κάπως έτσι. Γιατί το είχαμε αναλύσει και αυτό. Μήνυμα, εντάξει. Αλλά έχει μια διαφορά. Και είναι τα σήματα καπνού που κάναν οι Ινδιάνοι. Ναι, είδες. Κάτι άλλο. Να πούμε εδώ ότι η μυθολογία λέει ότι ο Παλαμίδης, ας πούμε, το πεινόησε αυτό. Καλά, αυτό είναι άλλο. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να το δούμε αυτό ζωντανά, γιατί το φανταζόμαστε, αλλά το να το βλέπεις... Πότε θα γίνει αυτό? Νομίζω την Κυριακή είναι, ναι, την Κυριακή. Πολύ ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, ελπίζω δεν έχουμε τέσσερις. Τέσσερις, ελπίζω να ανεβάσω κάποιο βιντεάκι να το δούμε και εμείς που δεν θα είμαστε εκεί.
Ναι. Αν και θα είναι υπέροχη εμπειρία να είσαι από κοντά. Και αν ήταν σήμερα εδώ ο κύριος Κωνσταντινίδης, θα το πλαισιώναμε και αλλιώς, γιατί θα διατρέχαμε έτσι όλο τη Μικρασία από πάνω, μέχρι τα παράλια. Και θα λέγαμε και κάποια πράγματα, αλλά δεν πειράζει, θα πούμε και την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, Παναγιώτη, έχεις πολλά, 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 πολλά να μας πεις. Μα είχε πάρα πολλά. Ναι, τώρα θα μας πει κι άλλα όμως. Δεν θα φτάσουν αυτά που έχεις ετοιμάσει, πρέπει να εκφράσεις. Ωραία. Τότε λοιπόν να πω στα παιδιά τα οποία θα εξεταστούν ιστορία, στην ιστορία, στις 12 Ιουνίου, ότι η επόμενη εκπομπή θα είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή επανάληψη για τον παρευξήμιο ελληνισμό. Αυτό είναι. Να το δείτε. Να το δείτε. Λοιπόν. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Να πούμε λίγο κάποια σημαντικά γεγονότα που γίνανε αυτές τις μέρες. Ναι, το σαν σήμερα τώρα λες εσύ. Κοίτα να δεις. Το 1923 θα σου πω ότι έφυγε ο Αργύρης Αυταλιώτης, ο οποίος ήταν ένας από τους αναμορφωτές της ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι αυτό το οποίο είναι και στο δικό μου χώρο. Να πούμε ότι οι Γερμανοί σαν σήμερα την Κάνταν των Χανίων κατέστρεψαν. Επειδή στη μάχη της Κρήτης είχε ξεκινήσει η μάχη της Κρήτης και είχαμε. Λοιπόν, τώρα κοίτα να δεις. Είχα και ένα έτσι, διαδικτυακό, ας το πούμε, διάλογο με μία πάρα πολύ καλή φίλη, συντοπίτησα, απανομερίτησα, η οποία έχει. Αυτό να το πω αυτό, έχει την ταβέρνα, ο Μίμης, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί εκεί έχουν συμβεί πολλά και πολύ όμορφα πράγματα. Καλησπέρα στη Φλόρα τη Μαρινάκη. Η Φλόρα Μαρινάκη, λοιπόν. Καλά, τώρα θα μου επιτρέψει, είναι του Ριζογαλή, γιατί ήταν το παρατσούκι του μπαμπά της, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος. Ναι, ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε χώρο για να γίνουν πολλά όμορφα έτσι, γλέντια, όπως λέμε εμείς, στην ταβέρνα του εκεί και μέσα στο Ζαχαρία και στο Μιτσάκι. Αυτές ήταν οι πιο χαρακτηριστικές εκεί. Ναι, τόποι συγκέντρωση που στα πανηγύρια. Και αναλόγως και με τον καιρό. Δηλαδή, αναλόγως αν φύσαγε βορειά, αν είχε νοτιά, επιλέγαν και σε ποια ταβέρνα θα γίνει το γλέντι για να μην μας πάρει κι άλλο. Μιτσάκι, στο Ζαχαρία. Ναι, ναι, ήταν πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, επειδή η Φλόρα έγραψε ότι σαν σήμερα η δική της ομάδα, ο Παναθηναϊκός, αν είχαμε εδώ τώρα το φίλο τον Παναγιώτη. Θα χτυπιόταν, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός. Ναι, είχε νικήσει 8-2 τη δική μας ομάδα, τον Ολυμπιακό. Και μετά και στον επαναληπτικό 2-1 και πήρε το πρωτάθλημα το 1930, ήταν νομίζω, ναι, το 30. Να πούμε λοιπόν, ότι, και τις έγραψα ότι ναι, αλλά μετά κάνατε και 20 χρόνια να πάρετε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν σαν χθες, δεν είμαι σίγουρη, αλλά σαν σήμερα ήταν, όχι, αυτό νομίζω ήταν σαν χθες, αυτό δεν θυμάμαι πήγα. Νομίζω 1η Ιουνίου. Αλλά σαν σήμερα ήταν ο τελικός του Wembley, νομίζω. Ναι. Αυτό δεν ήταν, το 2-0 με τον Άγιαξ, αυτό νομίζω ήταν σαν σήμερα. 2 Ιουνίου. Δεν το ξέρω πολύ. Ήταν η μία και μοναδική φορά, να το λέμε και αυτό, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά, κατά την οποία η ελληνική ομάδα βρέθηκε στον τελικό του Champions League, θα λέγαμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δόξα και τιμή, δεν το συζητώ, πρέπει να είμαστε Έλληνες. Αυτά νομίζω είναι τα. Εντάξει. Θέλεις, έχουμε κάποια σχόλια, γιατί. Όχι, όχι, μια χαρά είμαστε. Όχι, είμαστε μια χαρά. Είδα στο σχόλιο γιατί ο ηρώη τη εκπομπή. Α, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, δεν έχουμε άλλο τεχνικό πρόβλημα. Γιατί και εγώ το βλέπω εδώ, γιατί μας ρωτάνε και πώς είναι τα πράγματα, πώς. Μου λένε μάλλον, δεν με ρωτάνε, με ρώτησαν να αρχίσαμε. Πάντως εγώ σε επαφή που είχαμε τους συμπατριώτες μας κάτω, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός, δηλαδή οι επισκέπτες, νωρίς φέτος, αν και δεν βοηθάει ο καιρός. Βέβαια, όσο και το πλήσω, από το εξωτερικό. Ναι. Έλληνες ακόμη δεν έχουν κατέβει.
παιδιά, και 1937, τα παιδιά για την ιστορία που έλεγα πριν, η σύνδεση Πειραιά και Φυσιάς. Αυτό... Α, με το ηλεκτρικό. Ναι, ναι, με το ηλεκτρικό. Και αυτό καλό. Οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα είναι το ολόκληρο θέμα στην ιστορία. Και αυτό καλό. Δεν έχει πολύ κόσμο από... Έλληνες. Έλληνες, ναι. Εντάξει. Θα πάνε πιο μετά. Μα οι Έλληνες μετά τις 15 Ιουλίου τελειώνουν τα πανεπιστήμια, τελειώνουν τα σχόλια, τελειώνουν οι πανελλαδικές. Αρχίζουν οι άδειες. Δεν τα βρίσκεται. Πρέπει να πάρει διάση και νομίζω πια δεν... Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις. Αυτό είναι ότι όταν έχεις κάποιες ανθρωπές θα πρέπει να βρεις για να γεμίσεις το χρόνο της εκπομπής. Δεν θέλουμε όμως να είναι μια εκπομπή άνευ λόγου και ουσίας. Επομένως, θα πάρω το χρόνο αυτό. Αυτά τις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, θα πω ότι και το Κέντρο Λαογραφικής Έρευνας Νήσου Φουλεγάνδρου ετοιμάζει κάποια πράγματα. Θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτά. Θα σας ενημερώσουμε. Πριν έρθω εδώ έκανα κάποια τηλέφωνα. Θα μιλήσω και εφές. Γιατί η παρουσία της Φολεγάνδρου, γιατί έτσι πέσαμε λίγο να δώσουμε ένα παρελθόν, θα είναι πάρα πολύ ηχηρή, διότι είναι ισχυρή. Εκδηλώσεις, απευθύνομαι και στην ομάδα, τη χορευτική, μαζευτείτε λίγο, πρέπει να τρέξουμε. Αλλά και κάτι στο νησί θα ετοιμάσουμε ως Σύριος. Και εδώ τώρα. Σε επόμενη εκπομπή, τώρα κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήταν η επόμενη, ίσως ήταν η μεθεπόμενη, θα έχουμε έναν καλεσμένο, ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Δεν τυχαία τα λεγόμενά μου, τα προηγούμενα, ότι έχουμε προοπτική, ότι μπορούμε κάποια πράγματα να τα φέρουμε στην επιφάνεια, ότι δεν τα έχουμε φέρει όσο θα έπρεπε. Εντάξει. Επιτρέψτε μου, μας, να το κάνουμε εμείς με τη σύμπραξη και συνεργασία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν και γνωρίζουν καλά. Και αυτό το πρόσωπο το οποίο θα έχουμε σε επόμενη εκπομπή, δεν θα το πω από τώρα. Όχι, δεν ξέρω μας ήρθα σε επαφή μαζί του. Ορίστε. Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή θα είναι. Ναι, δεν θα είναι η επόμενη, γιατί η επόμενη είναι ο Παναγιώτης. Δικαιωματικά θα πρέπει να πάει. Ναι. Θα αφήσουμε ένα χρονικό διάστημα, γιατί θέλουμε να προετοιμαστούμε και πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτά τα οποία θα κάνουμε για τη Φολέγανδρο, για να δώσουμε και ένα κίνητρο παραπάνω στον επισκέπτη και έτσι λίγο αυτό το value for the money που είπες, να είναι πιο ισοσκελισμένο, θα το δείτε. Δηλαδή, γι' αυτό θα το κάνουμε. Θα κάνουμε και αυτό. Υπάρχουν, λοιπόν, κρυμμένοι θησαυροί σε αυτόν τον τόπο, ναι, αναξιοποίητοι, ναι. Όχι μόνο οι προφανείς, όχι μόνο αυτοί τους οποίους οι περισσότεροι γνωρίζετε και λέτε «Α, έχουμε και την ξοσπηλιά σου, έχουμε και αυτό, έχουμε». Και κάποια άλλα, στοιχεία, πράγματα, τοποθεσίες, τις οποίες οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Αλλά άνθρωποι όπως ο συγκεκριμένος, ο οποίος θα έρθει εδώ, και όπως... Ο οποίος δεν είναι Φολεγάνδριος. Και εντάξει, και όπως εγώ, αλλά εγώ είμαι Φολεγάνδρια, οπότε το θεώρησα και ως ηθικό χρέος. Αλλά είναι πραγματικά ευλογία για τον τόπο μας αυτό... που βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι, όπως και ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος, όπως και ο Περιού ο Λόγος, τον οποίο δεν θα αποκαλύψω. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι προχτές διάβαζα... Να το ολοκληρώσω. Ναι, ναι, θα δώσουν όθηση στον τόπο μας, γιατί γι' αυτό παλεύουμε. Για να μείνει όρθια η Φολέγανδρος και οι Κυκλάδες γενικότερα, τώρα εντάξει, ας γίνουμε λίγο. Ας κάνουμε έτσι. Ας γίνουμε λίγο τοπικιστές. Λίγο, λίγο, επιτρέψτε το μας. Γιατί μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει και μας πονάει πολύ. Την αγαπάμε τη Φολέγανδρο, αγαπάμε τον τόπο μας
Και μπορεί να στενοχωρούμε τους δικούς μας ανθρώπους εκεί κάτω με αυτά τα οποία λέμε, όμως καλύτερα να λέγεται η αλήθεια, όσο πικρή, σκληρή, δύσκολη κι αν είναι, για να μην βαφκαλιζόμαστε, για να μην εφησυχάζουμε, για να προσπαθούμε, γιατί μπορούμε, γιατί έχουμε δυνατότητες. Η Φωλήγαμνος έχει δυναμική, είναι ένας τόπος, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω, ότι είναι μια χρυσαλίδα, είναι ακόμα στο κουκούλι, πιστέψτε με, εάν τα όσα φέρει αυτός ο τόπος πάνω του αξιοποιηθούν, ναι, θα είναι θα μιλάμε, για πολλά χρόνια. Ναι, και θα μιλάμε θα έχει πολλά για άλλες βάσεως. Τέλος πάντων, ένα-ένα, δώστε μας το χρόνο, γιατί αυτά τα πράγματα φέρνουν αυτό το χρόνο. Που... Όχι τόσο πολύ, γιατί είμαστε πλέον στην ολοκλήρωση, αλλά να. Και τώρα, ας πούμε και η φορεσιά, για την οποία μιλήσαμε πριν. Και θα υλοποιηθεί, γιατί είμαστε στη φάση της υλοποίησης. Αλλά, ξέρετε, κάποια πράγματα θέλουν χρόνο. Δεν γίνονται έτσι όπως λέγανε παλιά αρπακολατζίδικα. Δεν είναι, θα κάνω κάτι που να μοιάζει ή κάτι που να είναι ή κάτι σαν. Όχι, πρέπει να είναι αυτό. Ξέρετε, εκείνο το οποίο έχει διαχρονικότητα είναι η γνησιότητα. Όταν κάτι είναι, το είναι, όχι το φαίνεται. Αυτό λοιπόν, το είναι, έχει και διάρκεια στο χρόνο. Ακριβώς. Αυτά. Λοιπόν, βέβαια, αυτό που ήθελα να πω ότι... Γιατί θα κλείσουμε σε λίγο. Είδα προχθές στο Facebook. Αν και από είπα Facebook, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Φωλέγανδρος εκ παραλλήλου. Στο Facebook. Λίγο πιο δυνατά, γιατί... Στο Facebook, τη σελίδα μας Φωλέγανδρος εκ παραλλήλου. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είδα λοιπόν προχθές στο Facebook μια προσπάθεια που γίνεται τώρα στο νησί από την κυρία Πολυξένη Γιούρη, που κάνει ιστορικούς περιπάτους, να το πω έτσι. Ναι, με ενημέρωσε ο φίλος μας, ο Μιχάλης, ο Πεντρόπουλος, ο καθηγητής, ο γνωστός πλέον, ναι, σε όλους, ότι πήγε και μίλησε και στα παιδιά του σχολείου, η οποία, Πολυξένη Γιούρη, το κάνει από μια αξινό, από ενδιαφέρον και από αγάπη. Ναι, δεν ξέρω η κοπέλα τι έχει, η κυρία Πολυξένη, αν έχει σπουδάσει ιστορία, αρχαιολογία, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά το κάνει. Λέει, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι. Αλλά μπήκε και την άλλη πλευρά τη Φωλεγάνδρου, την ιστορία τη. Που αυτό έπρεπε να είχε οργανωθεί. Όχι από ιδιώτη. Έπρεπε. Ακαλά, ιδιώτη και δημοσίο. Όμως... Ναι, εντάξει, να υπάρχει μια ξενάγηση στο κάστρο τη χώρα μια φορά τη εβδομάδα. Στην Παναγία. Εδώ ανοίγουν την Παναγία, τον μοναστήρια πάνω. Και δεν υπάρχει άνθρωπος να πει δύο λόγια. Πάνε μόνο. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Ίσως πρέπει να τον φροντίσει και ο Πάτερ Κωνσταντίνος, ο Χαρούλης. Πηγαίνουν. Ο πατήρ, ναι. Πάνε οι ξένοι και το μόνο που κάνουν είναι να βγάζουν φωτογραφίες γιατί έχει ωραίο και βασίλεμα. Μα η Παναγία δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό τόπο για να βγάλει φωτογραφίες το ίδιο βασίλεμα. Έχει ιστορία το μοναστήρι. Να μπουν, μια να διαβάσουν, νοτελία. Να πούν. Ναι, και μια νοτελεία. Υπάρχει και μια εσφαλμένη αντίληψη για την αξία των εκκλησιών στη χώρα, να το πούμε και αυτό, και γενικά της Φωλεγάνδρου. Κάποιες, τις οποίες οι ντόπιοι, εμείς, όχι εγώ, θεωρούν σημαντικής αξίας, θα σας λυπήσω, αλλά δεν είναι. Δεν είναι, γιατί σαν για αυτές υπάρχουν πάρα πολλές στον ελλαδικό χώρο. Αυτό μέσα από την αρχαιολογική, έτσι δεν το λέμε εμείς, γιατί είναι αρχαιολογική κλπ. Λοιπόν, λέμε. Και κάποιες άλλες παραγνωρισμένες είναι σημαντικότερες. Ή για τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, αυτό θα το θεραπεύσουμε, θα το τακτοποιήσουμε. Πρέπει να κάποια πράγματα να μπουν στη θέση της. Ο καλεσμένος μας, δεν θα πω άλλα, έλα Μαρίνα τώρα. Ναι, θα πούμε. Ναι, εντάξει, επιτρέψτε και σε εμάς να κρατήσουμε άσου το μανίκι μας, γιατί να έχουμε και... Να πούμε, ναι, να έχουμε και τέλος, υλικό. Τέλος, κοίτα, και ο παντός κλείνει σκόρυφο. Έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ας κάνουμε την ιστορία. Οπότε στη σημερινή εκπομπή τι κάναμε, μία μικρή ανακεφαλαίωση των προηγούμενων εκπομπών, μία ανακοίνωση των επόμενων εκπομπών, είπαμε για τον καιρό που είναι χάλια, είπαμε για την ακρίβεια και για να σας ρίξουμε, να σας ανεβάσουμε, να σας δοκιμάσουμε. Όχι, όχι. Τα είπαμε όλα και για τους άνεμους και για τα ύδατα. Οπότε έφτασε να κλείσουμε. Και τι θα συνεχίσεις. Ναι, μόνο έτσι. Λοιπόν,
Ναι, γιατί να με προειδοποιήσω όταν θέλει εσύ να περάσουμε στο κλείσιμο, Μαρίνα, γιατί εγώ είχα κάτι ακόμα να πω. Πες το, πες το. Ναι, ωραία, σου δίνω 5 λεπτά. Το ακαδημαϊκό τέταρτο. Όχι, όχι. Το δικαιούμαι ούτως ή άλλως, δεν το ζητώ. Δεν το ζητούμε, το δικαιούμαι. Λοιπόν. Θα ρίξω μαύρο, ναι. Έλεγα. Και αυτό ακούγεται και θα ρίξω μαύρο, ρίξε και άκυρο. Λοιπόν, να το επικαιροποιήσουμε λίγο έτσι στο λεξιλογικό κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν εδώ ότι γιατί έριξες, ναι, με προκάλεσες με αυτό το οποίο είπες, mm-hmm. δεν θα υπερασπιστώ κανένα. Δεν υπερασπίζομαι άνευ λόγου. Δεν κατηγορώ άνευ λόγου. Είπαμε. Εάν θέλω να, να διατηρήσω το χαρακτηρισμό της σωστής, τέλος πάντων, της δικαίας κτλ. Να πω ένα πράγμα. Είπες για τον Δήμο. Μιλάμε για τον Δήμο εν γέννη. Τις παθογένειες τις γνωρίζουμε όλοι και τις γνωρίζουν και εκεί. Γνωρίζουμε ότι είναι η Δήμαρχος και η Δήμαρχος και έχει και ίσως ένα-δύο άτομα μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο τα οποία συμπράττουν την προσπάθειά της, το έργο της και όλα αυτά. Τα ξέρουμε. Τα είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, να μην τα ξαναλέμε, να μην επαναλαμβανόμαστε, αλλά να μην επαναληφθεί και το φαινόμενο αυτό, το πώς ψηφίζουμε με λανθασμένα κριτήρια. Αλλά ας τα αφήσουμε εδώ αυτό. Αναφέρθηκες όμως, οπότε, ένα το πρώτο μου. Για τον πατέρα Χαρούλη, ναι, στον οποίο αναφέρθηκες. Ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά άνθρωπος. Ακριβώς. Είναι 2 χρόνια στο νησί και έχει κάνει πάρα πολλά. Και έχουμε δει από αυτόν... Έργο. Πραγματικό έργο. Έργο. Ναι. Έφτιαξε δηλαδή το Ατλησάκι στον Ισάκη του Αγιάννη που ήταν πλήρως εγκαταλειμμένο. Αν όχι το ακαδημαϊκό τέτοιο. Φτιάξανε τη θεοσκέπαση. Έβαλε αυτό που μου έκανε να πούμε για τη θεοσκέπαση, ξέρει από να πούμε για τη θεοσκέπαση και να ξέρεις. Αυτό μπαίνει ερωτηματικό, αλλά καλώς και γίνεται. Ήρθε ο πατήρ Χαρούλης και έβαλε σε όλα τα ξοπλίσια μας την ελληνική σημαία. Τόσα χρόνια. Και δρόμενα. Δηλαδή, ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν λέμε κάτι γιατί δεν έγινε προηγούμενα. Να μην ξεχνάμε ότι οι παπάδες του νησιού είναι μεγάλοι άνθρωποι με προβλήματα υγείας και όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν τις εκκλησίες μας, ναι, με κόπο. Ναι. Γιατί ναι. Και, και να πούμε και κάτι, επειδή το λέμε και καμιά φορά δεν το αντιλαμβανόμαστε, με το να επαινούμε έναν, δεν κατηγορούμε τον άλλον. Ακριβώς. Ίσα ίσα λοιπόν. Και τόσα χρόνια στήριξαν και την εκκλησία και τις εκκλησίες. Και προσωπικά ποτέ δεν ήμουνα της λογικής του. Ναι, αλλά και εσύ. Δηλαδή, εγώ δεν, ναι, αλλά είναι και εσύ. Λοιπόν. Είναι μια φράση την οποία ακούω να την επαναλαμβάνουν πολύ και τα λοιπά, αλλά ίσως να μην την κατανοούν. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, ο καθένας ό,τι μπορεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι να βλέπουμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις και τα πρόσωπα ενταγμένα στο δικό τους περιβάλλον και με τα συμφραζόμενα της κοινωνίας, της εποχής, της ιστορικότητας την οποία εντάσσονται. Σε απλά ελληνικά, οι δύο απερχόμενοι πλέον και συνταξιδοτημένοι, οι οποίοι έχουν ιερείς μας, οι απλά συνεχίζουν, ναι, να λειτουργούν για να είναι δύο ήρωες. Και ο πατέρας, ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο Παπακώστας και ο Παπαπαναγιώτης. Ναι, και ο πατήρ Παναγιώτης. Τους οποίους προσωπικά και εγώ, αλλά και εσύ, τους αγαπούμε και πάρα πολύ. Υπήρξαν μαθητές του πατέρα μας, αλλά και όχι μόνο. Λοιπόν, ήταν στυλοβάτες των εκκλησιών, των παραδόσεων, στη Φολέγανδρο, όταν η Φολέγανδρος δεν είχε καμία σχέση με ό,τι βλέπετε εσείς οι πολλοί σήμερα και οι νεότεροι από τους ντόπιους, τους γενείς, τους κατοίκους εκεί, αλλά και από τους επισκέπτες. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς να το πούμε, πλάτη έβαλαν, έτσι, να χρησιμοποιήσω και μία φράση την οποία ακούσα. Εντάξει, ναι, βάλανε πλάτη. Να το πούμε, όχι, γιατί, η Κατερίνα Ημονογιού. Η Κατερίνα Ημονογιού, έλα, η οποία, να το πούμε, το δικό μας αυτό κορίτσι και το λέει, γιατί είναι Κυκλαβίτισσα, είναι γυναίκα, είναι αγωνίστρια, είναι κοντά μας, ήταν στην εκδήλωσή μας. Και είναι και μια κοπέλα που μας έχει τίνει και πραγματικά έβαλε πλάτη, ένα πολύ απλό κορίτσι. Σε μένα μου είπε, θα σου πω και για τη Φορεσιά, θα σε βοηθήσω στην υλοποίησή της για να πετύχεις πολύ... μια πάρα πολύ καλή τιμή. Να την ευχαριστήσουμε και προσωπικά. Να την ευχαριστήσουμε και να σε ευχαριστούμε. Εκλέχθηκε και ο Γιάννης Ολούτσης. Ναι, εντάξει. Και
Ναι, εντάξει, και ο κύριος Βρούτσης, με τον οποίο πίσω. Λοιπόν, αλλά η Κατερίνα η μόνο είναι και γυναίκα, να το πούμε και αυτό. Είπαμε, αν θέλετε να αλλάξουμε πολιτικές, ψηφίστε γυναίκες. Αγωνίστρια και η οποία ηρωικά στάθηκε, γιατί όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε τι έχει περάσει, και όμως ήταν εκεί. Ήταν εκεί, έτσι. Να το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Μην το βλέπετε με στενά κομματικά κριτήρια. Το βλέπετε σαν τους, για, ναι. Σκεφτείτε βλέπετε τους ανθρώπους. Σκεφτείτε τον εαυτό του σε δύσκολη κατάσταση, προσωπική, εκεί, οικογένεια. Και να είναι στις και να πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, κάτι το δικό σας. Πόσο δύσκολο, ναι, είναι. Λοιπόν, την ευχαριστούμε. Και να έχει δύναμη. Και να έχει δύναμη να συνεχίσει αυτό το οποίο κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή πριν τις εκλογές για κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να ευχαριστήσουμε και κάποιους ανθρώπους. Εμείς πάντως ως Κέντρο Λαογραφικής Έρευνας Νήσου Φολεγάνου την ευχαριστούμε, γιατί έτεινε χείρα βοηθείας για την υλοποίηση της φορεσιάς. Για την πρόθεση. Το λέμε. Η πρόθεση, για να έχουμε επικοινωνία και θα. Ναι. Συνεχίζουμε όμως. Λέμε λοιπόν για τους δύο ιερείς μας, οι οποίοι έκαναν υπερβάσεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι είχαν ειδικά ο Παπακώστας, ο οποίος ήταν ένας οικογενειάρχης, ο οποίος είχε, ήταν ένας αγρότης και έπρεπε να μπει στη διαδικασία να μελετήσει, να αλλάξει τρόπο ζωής και τα προβλήματα. Ναι, και ήταν και παπάς και ζευγάς και μελισσοκόμος. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ο οποίος τα κατάφερε και ψαράς. Και ψαράς και τον ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι έκανε για τον τόπο. Και με θέματα υγείας ο ίδιος και η σύζυγός του. Λοιπόν, κράτησαν τις εκκλησίες ανοιχτές, εκείνος ως ιερέας, η σύζυγός του να ψάλει. Πρέπει να τα λέμε αυτά, μην ξεχνάμε. Πρέπει, ναι, να θυμόμαστε. Γιατί έχουμε. Ξεχνάμε. Και όσοι δεν τα ξέρουν, να τα μάθουν. Θα είχαν κλείσει οι εκκλησίες. Και το ίδιο και ο Παπαναγιώτης. Και οι δύο με προσωπικά δράματα. Μελέτη, ναι, και με μελέτη. Κι όμως υπερεύνε αυτούς και. Και ακόμα και τώρα. Και ακόμη και τώρα λειτουργούν. Και μέχρι πριν μερικά χρόνια, πριν να έλθει ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο Χαρούλης, ο Παπακώστας και ο Παπαναγιώτης, με τη σύμπραξη. Ναι, ανοίγαν τα εξοκλήσια μας. Ναι, ανοίγαν τα εξοκλήσια. Και έβλεπες. Λειτουργούσαν όλες τις εκκλησίες. Δύο άνθρωποι κοντά στα 80 και ένας κοντά στα 90 και έτρεχαν. Και λειτουργούσαν τις εκκλησίες. Ναι. Για να κρατήσουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει. Το άλλο που δεν πρέπει να γίνεται στο νησί και το βλέπω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ είναι ότι έχουμε μείνει ακόμη στην κομματική εμπάθεια. Δηλαδή, πατριώτες μεταξύ τους. Καλά, δεν βάζω τον εαυτό μου, γιατί ποτέ δεν έχω μιλήσει με κομματικά, σε κομματικά πλαίσια, ούτε να μπαίνω σε τέτοιες συζητήσεις. Εννοείς αντιπαραθέσεις. Ναι, σε αντιπαραθέσεις. Και να ειρωνεύονται, να αλληλοκατηγορούνται και να τέλος πάντων, είναι άσχημο, είναι, ναι, πολύ, ναι, άσχημο. Δηλαδή, χτυπάει και ιδίως σε κοινωνικά μας αδικτύωσης. Ναι. Σε προσωπική συζήτηση, νομίζω, okay. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις με τον διπλανό σου. Άμα είναι όμως οι δυο σας σε ένα τραπέζι να μιλήσετε. Αυτό. Τώρα μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, να κατηγορείς, να βρεις, να ειρωνεύεσαι. Και να μου. Δεν. Ναι. Και δεν. Εδώ να πω και κάτι. Ότι. Ούτε έξυπνο είναι, ούτε μαγιά, ναι, είναι, ούτε πονηριά είναι, ούτε σε ανεβάζει πιο ψηλά από κάποιον άλλον. Ξέρετε, κρατάμε ισορροπίες, κρατάμε χαμηλούς τόνους. Αν έχω μια διαφωνία με σένα, να καθόμαστε, ναι, και το συζητάμε, πάμε για ένα καφέ και τσακωνόμαστε και λέμε τις διαφωνίες μας. Δεν ξεκατηνιαζόμαστε όμως και τη χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση και επιτρέψτε μου στα κοινωνικά μας αδικτύωση. Δεν θα αρχίσω να βρίζω εγώ εσένα για το ότι πιστεύεις εσύ εμένα, ναι, και να παίρνω ένα σωρό άλλη μέση και να σου. Ναι. Δεν. Αυτό είναι, παιδιά, ντροπή. Ωραία. Δηλαδή, ωραία, μεταξύ μας. Εκτιθέμενοι, εκτίθεστε. Δηλαδή. Να προσέχουμε τι λέμε, τι γράφουμε, γιατί το διαβάζουν και άλλοι. Και ξέρετε, δεν ξέρεις ποιος θα το δει. Και αυτός ο οποίος μπορεί να το δει. Και εκεί που τα γράφεις, δυστυχώς τα βλέπουν πάρα πολύ. Ναι. Και ξέρετε. Και τα μαθαίνουν και να μην τα βλέπουν, κάποιος θα το κοινοποιήσει. Και ας το πούμε λίγο και αυτό, δεν πειράζει. Και κάποιοι, ας το πούμε, γιατί να τα βλέπουμε τα πράγματα, αυτό που είπα, το οποίο είπα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Και πώς να το κάνουμε, παιδιά. Και κάποιοι από αυτούς οι οποίοι το βλέπουν. Ξέρουν και κάτι παραπάνω, ξέρουν και κάποια πράγματα περισσότερα.
Και κάνουν τα παιδιά, ας πούμε, τώρα για τον ρατσισμό, για την περιθωριοποίηση, στη έκθεση, έκφραση. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε αντιληφθεί, αλλά είναι ρατσιστικό σχόλιο το να θέλεις να βάλεις στο περιθώριο τις μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Δηλαδή είναι... από μια ηλικία και απάνω σταματάς να σκέφτεσαι. Όχι βέβαια. Σταματάς να λειτουργείς. Δηλαδή γιατί να είναι ικανότερος να επιλέξει με κριτήρια ένα 17 και 16 μισό. 16 μισό, 17 ετών. Ψηφίσανε. Ναι. Και μην είναι ένας 75. Γιατί. Ο οποίος 70. Έχει και μια πείρα ζωής. Ναι. Δηλαδή το 16,2 είναι ικανό να ψηφίσει. Ωραία. Να το πω και αλλιώς. Εάν έμπαιναν τέτοια κριτήρια, τότε... Δεν θα πρέπει να παίρνουν μόνο ηλικιακά. Τότε, εδώ θα πρέπει να παίρνουν και νοητικά. Ακριβώς. Εδώ τώρα θα φέρουμε τη σκέψη του Πλάτωνα. Δεν θα έπρεπε να έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου τότε. Ακριβώς. Διότι... Και με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή. Γιατί αυτού του είδους τη δημοκρατία ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης ήταν λίγο οχλοκρατία, έτσι, και δεν είχαν και σήκω. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχουμε ανοίγουμε, τότε ανοίγουμε μεγάλη, το ρυθμό του αιώλου. Και με, είναι και μεγάλη συζήτηση. Ναι, και δεν την κάνουμε εδώ. Οπότε ας προσέχουμε. Γιατί εάν εσύ με θεωρείς πολύ μεγάλη για να ψηφίσω και εγώ σε θεωρώ ελλιπής μορφώσεως. Ελλιπούς μορφώσεως ή ας το πούμε προβληματικής αντιληπτικής ικανότητας. Μειωμένης. Λοιπόν. Τώρα που πούμε την καλή κουβέντα, λοιπόν, να καληνυχτήσουμε. Έτσι, το λέω και το αφήνω εδώ. Να καληνυχτήσουμε. Να ευχηθούμε καλό τριήμερο. Βοήθειά μας η Αγία Τριάδα. Να δίνει φώτιση σε όλους. Και το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα. Τη Δευτέρα. Στα παιδιά. Στα παιδιά, τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Είμαστε εδώ. Και στους μεγαλύτερους φώτιση. Εντάξει, 10 μέρες μείνανε. Για τους μεγαλύτερους φώτιση. Και καλό να τους δείξει τις καλές επιλογές. Εντάξει. Θα σας πούμε καληνύχτα. Να περάσετε καλά, την αγάπη μας και να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Φολέγανδρος και Παραλλήλου, καθώς και στο email μας folegandrosparallelou@gmail.com. Λοιπόν, να καληνυχτήσω κι εγώ. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε. Να μην σας κάναμε να βαρεθείτε πάρα πολύ απόψε, γιατί καταλάβαμε ότι ήσασταν προετοιμασμένοι για άλλα πράγματα, ναι, για μια έντονη συζήτηση, έντονη συναισθηματικά συζήτηση με τον Παναγιώτη. Θα είναι επόμενη. Επιφυλασσόμαστε. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή εμείς θα είμαστε εδώ. Πάρτε μαντήλια, γιατί θα είναι συγκεκριμένη συγκινητική η εκπομπή. Νομίζω ότι θα είναι μια χαρμολύπη. Ναι. Εντάξει. Καλό βράδυ. Έλληνες, ψηλά το κεφάλι, όπως έλεγε το ψυχολόγο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.